Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του μεγάλου ευεργέτη της Τερπνής Δημητρίου Αναστασιάδη. Η πρωτομή τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία του χωριού. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Σύλλογο Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα της Τερπνής. Πέρα από τα έργα του, τα οποία έκανε δωρεάν στο χωριό, το νηπιαγωγείο, το γυμνάσιο, την εκκλησία των Τριών Ιεραρχών, πρόσφερε δουλειά σε πολλούς Τερπνιώτες και όχι μόνο, και από την περιοχή μας, με αποτέλεσμα να τονίσει την τοπική οικονομία και να συγκρατήσει τον κόσμο του. Γιατί βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει μεγάλη απόρρεια του κόσμου της περιφέρειας και της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που η περιοχή μας είναι ακόμα ζωντανή και αυτό κατά μεγάλο ποσοστό το οφείλει στον κύριο Αναστασιάδη. Φανερά συγκινημένη η Μαρία Αναστασιάδου, κόρη του Δημητρίου Αναστασιάδη, αναφέρθηκε στην αγάπη που είχε ο πατέρας της για την Τερπνή και δήλωσε υπερήφανη γι' αυτό. Ο πατέρας μας αγάπησε πάρα πολύ αυτό το χώρο και τους ανθρώπους εδώ της περιοχής, ιδιαίτερα της Τερπνής, και ποικιλόμορφα στήριξε και βοήθησε υλικά, πνευματικά, ηθικά, όλη αυτή την περιοχή. Ήταν ένας διορατικός επιχειρηματίας, ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας ιδελεστής. Έζησε με ιδανικά και αρχές η ζωή του, οι οποίες αποτέλεσαν και παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, υπομονής, ακούρασης εργατικότητας. Ήτανε μέντορας για μας, τα αδέλφια μου και μένα, για τους εργαζόμενους των εταιριών του, για τους συνεργάτες και για όλους όσους τον αγάπησαν. Νιώθουμε ότι είναι μαζί μας και μας στηρίζει. Το νιώθουμε, τη σοφία του, τη δύναμή του, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ψηλά από τον ουρανό, επειδή αγάπησε και εσάς τους Τερπνιώτες ιδιαίτερα πολύ, ξέρω ότι και νοιάζεται για εσάς και από πάνω χαίρεται και χαίρεται κάθε φορά που βλέπει κάτι ωραίο σε αυτόν τον τόπο. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γιατί όχι απλώς νιώθουμε τον μπαμπά μας πλέον δίπλα μας, αλλά πλέον έχουμε το έργο που με τόσο αγάπη φροντίσατε και το νιώθουμε κοντά μας. Εύχομαι ο Θεός, Τερπνός, να αναπαύσει την ψυχή του. Και ο ίδιος αγάπησε ιδιαίτερα τον τόπο, εξού και όπως είπε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, επέλεξε μία από τις μεγάλες βιομηχανίες που έκανε, να έχει έδρα εδώ για να στηρίξει την περιοχή, που είναι η μεγαλύτερη προσφορά για μένα. Όπως είπα και νωρίτερα, νιώθω ειλικρινά ευλογημένη με αυτούς τους γονείς που έχω. Και για μένα είναι παράδειγμα. Είναι σημαντική μέρα η σημερινή. Είμαστε εδώ για τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του μεγάλου ευεργέτη της Τερπνής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, αειμνής του Δημητρίου Αναστασιάδη. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στο να υλοποιηθεί η ιδέα που πριν μερικά χρόνια είχε ο Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσα να σας αναφέρω όλους όσους βοήθησαν, αλλά νομίζω ότι η μέρα είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο και στην οικογένειά του. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια Αναστασιάδη που συνεχίζει το έργο του πατέρα τους. Το αίτημα του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης προωθήθηκε στο Δήμο Βυσσαλτίας και συγκεκριμένα στη Δημοτική Αρχή του τέως Δημάρχου Αθανάσου Μασλαρινού. Και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βυσσαλτίας αποφάσισε για την τοποθέτηση της πρωτομής, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τα έξοδα κατασκευής και τοποθέτησης. Είμαστε περήφανοι για αυτό το έργο και μακάρι να έχουμε τέτοιους ανθρώπους να υλοποιούμε όχι μόνο ο Δήμος Βυσσαλτίας, αλλά και όλοι να υλοποιούμε τέτοια έργα, τέτοια φθηνά παραδείγματα. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε για τον εκλειπώντα, για τον αείμνηστο κύριο Δημήτρη Αναστασιάδη, νομίζω ότι είναι λίγα για τον τόπο μας. Είναι ένας μεγάλος ευεργέτης, όχι μόνο για την Τερπνή, για τη Βυσσαλτία, για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Ένας παγκόσμιος ευεργέτης. Είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους μας, όσο μπορούμε ο καθένας με αυτό που δίνεται, να βοηθάει τον τόπο, να βοηθάει τον συνάνθρωπο.
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε τον άνθρωπο, ούτε για το χαρακτήρα του, ούτε για τον αγώνα που έχει κάνει, ούτε για την οικογένειά του. Ένας άνθρωπος που εμπράκτως αγαπούσε τον τόπο του και που συνεχίζει η οικογένειά του, τα παιδιά του. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Πραγματικά όλοι πρέπει να σταθούμε σε αυτό το παράδειγμα, ένα φωτεινό παράδειγμα που έδειξε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον τόπο μας αφού πιστέψουμε σε αυτόν. Αμέσως μετά τα αποκαλυπτήρια τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του Δημητρίου Αναστασιάδη από το Μητροπολίτη Σερών και Νηγρίτης Θεολόγο. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτό η μνήμη. Ο αείμνηστος μεγάλος ευεργέτης της Τερπνής, της εκκλησίας μας, του τόπου του, Αναστασιάδης Δημήτριος, υπήρξε μια ευλογία του Θεού πραγματικά για τον τόπο μας και για την ευρύτερη περιοχή μας. Ευχόμεθα το παράδειγμά του να βρίσκει πολλούς μιμητάς στην εποχή μας, εποχή η οποία χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους με υψηλούς οραματισμούς, με διάθεση προσφοράς, με αγάπη στην πατρίδα και στον ιδιαίτερο τόπο τους. Έναν άνθρωπο που να έχει μέσα του φόβον Θεού, δηλαδή αγάπη στον Θεό, αγάπη στην πατρίδα και να λειτουργεί στη βάση των υψηλών και αγίων ιδανικών του τόπου και της πατρίδος μας. Ας είναι η ψυχή του αναπαυμένη, η οικογένειά του ας ακολουθεί στα βήματά του και μακάρι ο Θεός να χαρίζει στην πατρίδα μας τέτοιους μεγάλους ευεργέτες. Ο Δημήτριος Αναστασιάδης αναγνωρίζεται ως ο μεγάλος ευεργέτης Τερπνής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, για τη μεγάλη προσφορά και τη φιλανθρωπία του σε πάρα πολλούς τομείς.